τραγουδώντας το Forza Italia, οι κάτοικοι του Σαλέρνο προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό τους. Βρίσκονται σε καραντίνα εδώ και μέρες. Βλέπουν τους νεκρούς τους να αυξάνονται ώρα με την ώρα. Τη χώρα τους να προσπαθεί να κερδίσει τη μάχη με το φωνικό κορονοϊό. Την ίδια ώρα η Ντανιέλα Κονφαλονιέρη, νοσοκόμα από το Μιλάνο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες της και να τους κάνει να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Non riescono a comprenderle perché per loro non vedono il pericolo, non toccano il pericolo e quindi non lo sottovalutano. La maggior parte è così. Η Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας. Είδε τα κρούσματά της να αυξάνονται ραγδαία, με ρυθμό που ξεπερνά και αυτόν στην Κίνα. Στα νοσοκομεία, το νοσηλευτικό προσωπικό δίνει πραγματική μάχη για να αντιμετωπίσει τα χιλιάδες περιστατικά που καταφτάνουν κάθε μέρα. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι γεμάτες. Peraltro anche le nostre scorte stanno finendo tutte le scorte di gel, di spray disinfettanti, di mascherine. La gente non trova più neanche né gel né mascherine in farmacia. Η χώρα έχει παραλύσει. Τα πάντα είναι κλειστά. Μαγαζιά, χώροι εστίασης, μουσεία. Οι δρόμοι άδειοι. Η διάσημη γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Μιλάνου, που φιλοξενεί τους ακριβότερους οίκους μόδας, είναι έρημη. Μετά το διάγγελμα Κόντε για τον κορονοϊό, απαγορεύτηκε στην Ιταλία και η πρόσβαση σε εκκλησίες και σε χώρους λατρείας μέχρι τις 3 Απριλίου. La gente è depressa. È depressa perché in qualche maniera si sente limitata nelle sue libertà. Με τα σχολεία κλειστά, τα παιδιά ζωγραφίζουν το σύνθημα «Όλα θα πάνε καλά». Προσπαθούν έτσι να εμψυχώσουν τους συμπολίτες τους. Για να δούμε αν όλα θα πάνε καλά και από τι εξαρτάται αυτό. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Γιάννης Τούντας, είναι καθηγητής προληπτικής ιατρικής στο Καποδιστριακό. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ, κύριε Τούντα, για την...